σε όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί συμπολίτες, νομίζω ότι εκ μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας της ελληνικής διασποράς, μιας κοινότητας που μπορώ να πω είναι έκπληκτη από την αρτιότητα του εγχειρήματος, αλλά ιδιαίτερα ευχαριστημένη και ιδιαίτερα πρόθυμη να εκφράσει τις ευχαριστίες της για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω κι εγώ. Είμαι σίγουρος ότι θα πούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Οι αγωνίες μας είναι, νομίζω ότι εκπροσωπώ όλους τους συναδέλφους, αν σας πω ότι οι αγωνίες μας είναι πώς θα βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο προσωπικό όφελος, ελπίζω, από κανέναν. Και αν υπάρχει, θα εξαλειφθεί στο τέλος των δύο επόμενων ημερών. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι η αγωνία μας είναι πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Πιστώς ελπίζω στην χειρουργική ιδιότητά μου. Στην Αμερική λέμε often wrong, never in doubt, δηλαδή συχνά εσφαλμένος, αλλά ποτέ με αμφιβολίες. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τουλάχιστον τη δικιά μας πλευρά σύντομη, σαφή και περιεκτική. Έχουμε την πιθανότητα να... θα υπάρξουν πάρα πολλοί εισηγητές και δυστυχώς υπάρχει η πιθανότητα να πελαγοδρομήσουμε, να συνεχίσουμε με πολλές προσωπολογίες, ευχολογίες κτλ. Οπότε εγώ τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά θα κρατήσω τη δικιά μας πλευρά μέσα στα όρια, με ευγενείς ή αγενείς τρόπους. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε στο τέλος αυτού του πολύ όμορφου φόρουμ, το οποίο το διοργάνωσαν ως επιτοπλίστων δύο ή τρεις αρχιτέκτονες από εδώ, από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και θα ήθελα να τους αναγνωρίσω, τον κύριο Πρόεδρο και τον κύριο Αντιπρόεδρο του Ιατρικού Τμήματος, με την συνέργεια και τη βοήθεια πολλών άλλων. Θα ήθελα να πω ότι στο τέλος αυτού του φόρουμ θα πρέπει να έχουμε δύο ή τρία πράγματα που πρέπει να κάνουμε και απλώς να μην περιοριστούμε στο τι θέλουμε και στις μεγάλες ιδέες. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ.